Πραγματικά, χωρίς υπερβολές, αυτή η θεά δεν αποτυγχάνει ποτέ να μου υπενθυμίζει πόσα λίγα πράγματα γνωρίζω για τον κόσμο και πόσα υπάρχουν ακόμα εκεί έξω που μπορώ να μάθω. Καλημέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Σκαγιάσουνα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο εδώ στην Αθήνα. Όπως σήμερα, κατά βάση, έχουμε να κάνουμε πράγματα με τη μηχανή. Έχει έρθει η ώρα για το μικρό σέρβις. Και θέλω να κάνω και άλλες εργασίες ακόμα, καθώς και να απαντήσω ορισμένες ερωτήσεις που έχω δεχτεί το διάστημα σχετικά με τη μηχανή. Ελπίζω όμως μόνο να μην. Κάποιος μας παρακολουθεί ένα drone ύπτατε στον αέρα. Και τέρμα πάνω, τέρμα πολύ πολύ πάνω υπάρχει και ένα αεροπλάνο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, κατά πάσα μετά δεν φαίνεται. Αλλά υπάρχει κάπου εκεί. Πίσω στο έδαφος όμως, η πρώτη αποδιορθώση που να κάνουμε στη μηχανή έχει να κάνει σχετικά με τη βάση που βρίσκεται εδώ πέρα, που κρατάει το depósito. Και αυτό γιατί. Βλέπετε το κενό αυτό εδώ που υπάρχει. Αυτό είναι normal. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το κενό δεν είναι normal. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό συμβαίνει επειδή έχει στραβώσει η βάση εδώ μέσα που κρατάει το depósito. Επομένως, έχω βρει καινούργια τέτοια βάση, θα την πάρουμε σήμερα. Και το δεύτερο εξάρτημα που θέλω να πάρω σήμερα για τη μηχανή έχει να κάνει με τα πίσω φανάρια. Και συγκεκριμένα είναι τα πίσω φανάρια. Γιατί δεν ξέρω αν προσέχετε, αλλά από εδώ κάτι λείπει. Ναι, δεν έχω flash. Και έχω βρει φανάρι που έχει ενσωματωμένα flash. Οπότε θα πάμε να πάρουμε αυτό. Η διαφορά του όμως είναι ότι εκείνο είναι λευκό. Και θα μπορούσα να πω ότι προτιμώ το κόκκινο. Αλλά κόκκινα φανάρια πίσω με ενσωματωμένα flash δεν έχω βρει αυτή τη στιγμή ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν καν. Επομένως, θα πάρω τα λευκά που έχουν ενσωματωμένα flash και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε με κάποιο τρόπο κόκκινα. Αυτές είναι οι δύο αγορές εξαρτημάτων που θέλω να πάρω σήμερα για τη μηχανή. Πέρα από αυτά δύο όμως, ένα θέμα που είχα το οποίο διόρθωσα έχει να κάνει σχετικά με αυτό το κομμάτι της ουράς που είναι κουμποτό στο δεύτερο κομμάτι της ουράς, αλλά τα κλειψάκια που κουμπώνουν έχουν σπάσει και αυτό έπαιζε. Σε αυτό το κλειπάκι μπορείτε να δείτε ακριβώς πώς ήταν χωρίς τη λύση που έχω εφαρμόσει. Και η λύση που εφάρμοσα μπορώ να πω ότι με ξεπέρασε και εμένα. Επομένως, για τη διόρθωση του προβλήματος αυτού χρησιμοποίησα αυτό εδώ. Και σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι το προστατευτικό που βάζουν στα κουρτινόξυλα του IKEA και του Practicaer σε μερικά σημεία για να το κρατάει στο κέντρο της συσκευασίας. Και με το που τα είδα σε μια πρόσφατη συναμολόγηση που έκανα, απλά είπα αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Συνδυασμό με μερικές φίδες, ροδέλες και ένα μαξιμάδι. Η ουρά είχε στο πίσω μέρος ήδη δύο υπάρχουσες τρύπες και τα πέρασα μέσα σε αυτές, βγήκανε στο από πάνω μέρος. Τις έσφιξα με το παξιμάδι και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο διακριτική DIY λύση από αυτήν. Επομένως, τόσο απλά για την ώρα το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε. Αλλά στο εγγύς μέλλον έχω παραγγείλει spoiler alert body kit για τη μηχανή. Και μία παρένθεση σχετικά με μία ερώτηση που έχω δεχτεί αρκετά συχνά, η αλήθεια είναι. Αρκετοί με έχετε ρωτήσει σχετικά με την πινακίδα, αν έχω πινακίδα ή όχι. Για ευνόητους ορολόγους, η συγκεκριμένη ερώτηση θα παραμείνει αναπάντητη. Αλλά για τη συνέχεια, τα δύο μαγαζιά αυτά που έχουν τα δύο αντικείμενα που θέλω να πάρω είναι αρκετά απομακρυσμένα και μεταξύ τους και από την Αθήνα. Το ένα είναι στην Παιανία και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω, βασικά Παιανία ή Παλίνη. Τα μπερδεύω πάντα αυτά. Είναι εδώ τέλος πάντων. Και το δεύτερο είναι από την αποκή μεριά, λίγο πιο πάνω από το αεροδρόμιο. Οπότε για να τα κάνουμε όλα αυτά και να πάμε σε αυτά τα δύο σημεία, χρειάζομαι οπωσδήποτε πρώτη στάση βενζίνη. Καλησπέρα. Το γεμίζουμε εκατοστάρα. Από τέρμα άδειο. Few moments later. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug right. But we gotta feel it, that it's gonna be a long night. Επίσης δεν έχω πάρει ακόμα βάση για τη μηχανή. Επίσης δεν έχω πάρει ακόμα βάση κινητού για τη μηχανή, οπότε το βάζω εδώ, είναι απόλυτα ασφαλισμένο, δεν πέφτει ποτέ και βγαίνει μόνο από πάνω. It was at this moment that he knew. He fucked up. Αλλά φυσικά μπορεί να πέσει από τα χέρια μου. Αλλά δεν πειράζει γιατί έχω αυτή την φοβερή θήκη που το προστατεύει από τα πάντα. Οπότε όλα καλά. Όλα καλά.
Is anybody home? Γεια σας. Είχα πάρει τηλέφωνο χτες για ένα εξάρτημα για F-Z1 βάση depositου. Α, ναι. Α, ή μάλλον άνοιξε μια τσέλα. Τι σου έπαθε αυτό? Αυτό δεν βλέπετε το κενό που έχει εδώ? Α, έχει χτυπήσει. Έχει, πρέπει να έχει στραβώσει. Εδώ. Έλα, πως έχει στραβώσει αυτό, δεν κάνω. Μακάρι να ξέρω. Έτσι την πήρα. Μάλλον θα ήταν χωρίς έχει... σαν και εμένα φαίνεται. Άμα δείτε, έχει... έχει μια σκουριά. Να βλέπετε εδώ πέρα πως είναι. Α, κάτι θα του είχε σπάσει αυτό. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Θα είναι από κανένα χτύπημα και ναι, έχει κάνει σήκωμα. Ελπίζω να είναι μόνο σε αυτό το πρόβλημα και να μην έχει πουθενά άλλο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το πλαίσιο φαίνεται όλο ίσιο, δεν φαίνεται να έχει κάτι. Ενώ αυτό φαίνεται ίσιο, κάτι αυτό φαίνεται λάθος. Ότι έχει, ναι, είναι λίγο λοξά. Το βλέπεις, το έχουν ισιώσει, το έχουν κάνει, ναι, είναι... λίγο έτσι. Είναι πανταρισμένο. Ναι, είναι λίγο... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έγινε. Το μπλε λοιπόν πάει πρώτη αγορά και τώρα μένει η επόμενη στάση που είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Όπως καταλάβατε, πέφτει και βλακία εδώ. Είχε μόνο το φιμέ, δεν είχε καθόλου το διάφανο που ήθελα εγώ, προκειμένου να το κάνω μετά κόκκινο. Και το φιμέ δεν μου αρέσει καθόλου, η αλήθεια είναι. Οπότε αυτή η δουλειά αναβάλλεται για το έμεσο μέλλον. Για την ώρα επιστρέφουμε Αθήνα να προχωρήσουμε με τις υπόλοιπες εργασίες. Τουλάχιστον ήταν ωραία διαδρομή και δεν είχα ξανάρθει ποτέ από εδώ. Οπότε είδα και νέα μέρη. Αλλά τώρα σας την αφήνω. Powerhouse. Several days later. Κάπου εκεί πίσω ξεκίνησα το σημερινό βίντεο. Αλλά τώρα είμαι λίγο παρακάτω σε αυτό εδώ το σημείο, αυτή την απίστευτα ωραία μαγική, θα έλεγα, θέα που βλέπεις σχεδόν τη μισή Αθήνα και λίγο παραπάνω και φυσικά κάπου στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι και η Ακρόπολη. Αλλά τώρα εδώ έχουμε δύο βασικές διαφορές σχέση με την αρχή του βίντεο. Πρώτον, είναι διαφορετική μέρα, επίσης μουντή θα έλεγα, και δεύτερον, έχει παρέλθει το μικρό σέρβις της μηχανής. Αλλά πριν σας πω τα τι και τα πώς, ήθελα να υπενθυμίσω πως όταν είχα αγοράσει τη συγκεκριμένη μηχανή, γνώριζα πως έχει κάποια ζητήματα λόγω της ηλικίας και της χρήσης που έχει υποστεί. Και κάποια στιγμή σε ένα μελλοντικό βίντεο ίσως αναφερθώ στο δραματικό, θα έλεγα, παρελθόν της. Αλλά για την ώρα, κάτι ακόμα που θέλω να κάνω ξεκάθαρο είναι πως τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα δεν την αγόρασα για να κάνω αυτό που λένε αρκετοί τη δουλειά μου, για τις μετακινήσεις μου δηλαδή. Εάν αγόραζα αυτό το τέρας για τις μετακινήσεις μου μέσα στην Αθήνα, θεωρώ πως θα ήταν παράλογο. Και φυσικά η απορία που έρχεται είναι: οκ, okay, τότε γιατί την αγόρασες? Η συγκεκριμένη μηχανή, όπως είχα αναφέρει και στο βίντεο αποκτησή της, ένα το χειδί θα είναι πάνω εδώ, ήταν επί χρόνια όνειρο και αποθυμένο για μένα και με την πρώτη ευκαιρία ήθελα να την αποκτήσω. Ενώ την έχω συσχετήσει κατά κάποιο τρόπο και με την προσωπικότητά μου, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Καθώς και δεν είναι προσωρινή αγορά, δηλαδή δεν σκοπεύω να την πουλήσω ποτέ. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι κάποια στιγμή ίσως να μην πάρω και διαφορετική μηχανή, ίσως άλλη κατηγορία. Αλλά και αυτή η μηχανή, όπως και το trial στο ποδήλατο σαν είδος, μαζί με κάποια άλλα πράγματα, είναι σταθερές για μένα. Έχοντας πει αυτά λοιπόν, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, αυτό που έπρεπε να κάνουμε αυτή τη φορά ήταν το μικρό service στη μηχανή, ενώ ήθελα να κοιτάξω και 2-3 άλλα πράγματα επιπλέον. Όσον αφορά το μικρό service, ολοκληρώθηκε, αλλά σε πρώτη φάση δυστυχώς όχι με επιτυχία. Όταν πήγαμε να προσθέσουμε καινούριο παραφλού, διαπιστώθηκε μια διαρροή από κάπου. Και για να βρεθεί αυτό το κάπου ακριβώς που εστιάζεται, έπρεπε να αφαιρεθεί το ψυγείο και να πάει σαν ψυγιά για έλεγχο. Και φυσικά εκεί να μας πει αν παίρνει επιδιόρθωση ή όχι. Αυτή ήταν μια εμφανής ζημιά που έχει το ψυγείο. Παρ' όλα αυτά έπαιρνε επισκευή και το σημείο, συνδυασμό με κάποια άλλα σημεία που είχαν θέμα. Ένα από τα οποία ήταν και εκεί που βιδώνει η τάπα,
που μπαίνει το παραφλού. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επισκευάστηκαν. Αλλά πέρα από αυτό, ρώτησα και αν υπήρχε δυνατότητα αγοράς καινούριου ψυγείου ή μεταχειρισμένο ή τελείως καινούριου. Και μετά από αρκετό ψάξιμο, η αλήθεια είναι, μεταχειρισμένο δεν βρήκα πουθενά, είχαν τελειώσει τα πάντα. Και καινούριο από τη Yamaha, που έρχεται φυσικά κατόπιν παραγγελίας, στοιχίζει περίπου 500 ευρώ. Ωστόσο, υπήρχε και μια άλλη εναλλακτική της κατασκευής χειροποίητου ψυγείου από αυτόν τον άνθρωπο που το πήγαμε για να το επισκευάσει, ο οποίος μπορούσε να το κάνει αυτό, με σχεδόν τα μισά χρήματα από ό,τι κάνει το αυθεντικό καινούριο. Επομένως, αυτή είναι μια λύση που θα την έχω στο μυαλό μου για το μέλλον, ίσως, εάν δω ότι το πρόβλημα συνεχιστεί. Που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει θέμα, αλλά εάν προκύψει κάτι στην πορεία, δεν θα μπω σε διαδικασία να το φτιάξω πάλι, γιατί θα ήταν η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που επισκευάζεται. Οπότε θα μεταβώ κατευθείαν στο καινούριο. Για την ώρα μπήκε πάνω, δεν υπάρχει καμία διαρροή αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Θα το ελέγξω φυσικά και στις επόμενες μέρες να δω αν όντως είναι ok. Αλλά για τώρα είμαστε κομπλέ. Πέρα από αυτό όμως, η πρώτη από τις έξτρα δουλειές που ήθελα να κάνω ήταν φυσικά να αντικαταστήσω τη βαλιά βάση του depósito της βενζίνης με την νέα απαγόραση. Για να διορθωθεί, ελπίζοντας δηλαδή να διορθωθεί το κενό που υπήρχε από τη μία πλευρά. Αλλάξαμε λοιπόν τη βάση και όπως φάνηκε, η παλιά είχε δεχθεί αρκετές σφυριές στο παρελθόν για κάποιο λόγο και σίγουρα χωρίς αμφιβολία ήθελε αντικατάσταση. Ωστόσο, αφού την αλλάξαμε, το πρόβλημα δεν διορθώθηκε. Δηλαδή το κενό παρέμεινε ίδιο. Που σημαίνει πως το πρόβλημα εστιάζεται στη δεύτερη πηγή, η οποία είναι η υποδοχή της βάσης που αγόρασα, η οποία είναι κολλημένη πάνω στο depósito. Η οποία είχε δεχτεί χτύπημα κάποια στιγμή, από κάποιο τροχαίο ίσως. Και στην απόπειρα επισκευής της δεν επισκευάστηκε σωστά. Κολλήθηκε εκ νέου πάνω στο depósito, αλλά δεν κολλήθηκε σωστά με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το κενό. Και αυτό διορθώνεται, η απόλυτη δηλαδή λύση διόρθωσης είναι η καινούργια depósito. Αλλά το συγκεκριμένο depósito σπανίζει αρκετά ως μεταχειρισμένο εξάρτημα και ως καινούργιο η τιμή του είναι απαγορευτική. Επομένως, προς το παρόν διορθώθηκε κατά το ίμιση αλλάζοντας την βάση στήριξης και στην πορεία θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω ακριβώς. Η επόμενη εκτός service εργασία που ήθελα να κάνω ήταν η συντήρηση της μίζας, τα καρβουνάκια που λέμε. Στο μεταξύ, απλά και μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση στη μίζα, πρέπει να λυθεί η μισή μηχανή στην κυριολεξία. Παρ' όλα αυτά έγινε το απαραίτητο λύσιμο, βρήκαμε τη μίζα, την αφαιρέσαμε και αυτή ήταν η εικόνα της εκείνη τη στιγμή. Που όπως φαίνεται δεν χρειαζόταν άμεση αντικατάσταση στα καρβουνάκια και το μόνο που κάναμε ήταν απλή συντήρηση, καθάρισμα δηλαδή. Και αυτή είναι η εικόνα μετά το καθάρισμα, πολύ καλύτερα. Και φυσικά πάλι πίσω στα σωστικά της μηχανής. Καλά πήγε αυτό. Και η τρίτη εργασία πέρα του service που θα να κάνω, που η αλήθεια θα πρέπει να είχα κάνει πριν καν αγοράσω τη μηχανή, ήταν να τσεκάρω το βολάν, αν όπως μου είχε πει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, ήταν όντως ενισχυμένο ή όχι. Είχε αντικατασταθεί δηλαδή με ενισχυμένο. Γιατί γενικά τα εργοστασιακά βολάν στα Phaser έχουν ένα θέμα και μπορεί ενώ πηγαίνεις σε ανύποπτο χρόνο να σπάσουν με κάποιο τρόπο που γίνεται εκεί μέσα και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ίσως ζημιά. Και για να το προτρέψω αυτό, αποφάσισα να το τσεκάρω, έστω και για τη στριμμένα τέλος πάντων, και εάν δεν ήταν ενισχυμένο, να το άλλαζα. Τέλος πάντων, το ανοίξαμε και μαντέψτε τι. Ναι, δεν ήταν ενισχυμένο το βολάν. Επομένως, όπως είπα, για να προτρέψω μελλοντική, ίσως ανεπανόρθωτη, καταστροφική καταστροφή, το άλλαξα εγώ. Και παρεμπιπτόντως υπήρχαν δύο επιλογές για ενισχυμένο βολάν, για ενισχυμένο βολάν. Η πρώτη είναι το γνήσιο της Yamaha που βγαίνει ενισχυμένο και η δεύτερη ήταν ελληνικής κατασκευής ενισχυμένο βολάν. Και επέλεξα αυτό, το ελληνικό δηλαδή, που όπως μου είπε είναι κάπως καλύτερο από τη Yamaha και έρχεται και με εγγύηση. Και αυτή η εργασία λοιπόν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Από λειτουργικής πλευράς λοιπόν, η μηχανή αυτή τη στιγμή δουλεύει άψογα, ρολόι και είμαστε κομπλέ. Τα μόνα που μένουν σαν εκκρεμότητες είναι εκείνο το κενό εκεί πέρα και φυσικά το body kit που ανέφερα στην αρχή, που κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποια στιγμή θα έρθει, μείνει συντονισμένη. Κατόπιν όλων αυτών λοιπόν, τίθεται σε αυτό το σημείο το ερώτημα για το εκατομμύριο. Όλος αυτός ο κόπος αξίζει το χρόνο και τα χρήματα? Η απάντηση σε αυτό θεωρώ πως είναι κάτι παραπάνω από 100% υποκειμενική και εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο πάθος έχει ο καθένας για το εκάστοτε αντικείμενο ή αλλιώς το κόλλημα που έχει στο μυαλό. Και θα κλείσω το σημερινό βίντεο απαντώντας σε ακόμα μια ερώτηση που με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ από εσάς, η αλήθεια είναι, και έχει να κάνει με το πού βρίσκεται αυτή η μηχανή όταν δεν τη χρησιμοποιώ. Λοιπόν, γενικά η συγκεκριμένη μηχανή μπορεί να βρίσκεται σε τρία σημεία. Το πρώτο είναι ανάμεσα στα πόδια μου όταν τη χρησιμοποιώ,
Το δεύτερο είναι μερικά μέτρα μακριά μου, όταν έχω πάει κάπου με αυτήν, καλή ώρα, και την αφήνω σε ένα σημείο για να πάω λίγο παρακάτω. Και το τρίτο είναι όταν δεν τη χρησιμοποιώ, που βρίσκεται μόνιμα σε κλειστό, φυλασσόμενο χώρο από άνθρωπο 24-24 ώρες, απλά για να είμαστε σίγουροι. Και κάπως έτσι, με αυτήν την απίστευτα μαγικά ωραία θέα, θα κλείσω το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον και να σας άρεσε όπως πάντα. Αφήστε τα σχόλια σας από κάτω αν θέλετε και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Και τώρα, drum roll, η ερώτηση για το εκατομμύριο. Hey! Hey! Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Ουσσ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 σ
Τι κάνεις εκεί?